Galifa ni mure. Rem, en Galifa ni mure. Kalulina për një modës mu. Ti jende për ja, u lo kalam. Si më nojne, si më në video, ine. Απλό commentary. Θα προσπαθήσω να μην βιάζομαι, να μην μιλώ γρήγορα όπως συνήθως κάνω και δεν καταλαβαίνω κανένας τίποτε. So, ας ξεκινήσω το commentary. I'm joking, I'm fucking around, right? So, Call of Duty Advanced Warfare gameplay στο background. Δεν θα σας πω score, τον τίτλο είδατε με Paladin και όλα αυτά. Δεν είναι sniping, είναι bow φυσικά, μέχρι να δούμε πότε θα το πατσάρουν. Και περιπτώντας χθες, Σάββατο το βλέπετε, βγήκε δεύτερο κομμάτι του patch που ήταν προχθές, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Και μπορώ να πω ότι το connection αναλόγως φτιάχτηκε και είναι πολύ πολύ πιο καλό. So, yeah, και τώρα στο θέμα και το topic του commentary. Το gameplay είναι παράδειγμα. Προσπαθούσα χθες να πάρω ένα gameplay με ψηλά killstreaks, να τα δοκιμάσω κιόλας και όλα αυτά. Τα έχω φέρει σε αυτό το παιχνίδι δύο φορές και όχι μία. Συνήθως φεύγανε οι αντίπαλοι. Νομίζω και αυτό και εδώ έγινε. Απλώς μετά ήρθανε και the game to hell. So, σημαίνω το topic είναι αναλόγως για τα killstreaks στο Advanced Warfare. Τα killstreak αναλόγως μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν επιλογές ότι μπορείς να κάνεις customize, μπορείς να κάνεις UAV pimped out, μπορείς να βλέπεις μέσα από τους τοίχους, μπορείς να δείξεις σαν advanced UAV και όλα αυτά. Πολλές καλές επιλογές, ή το Paladin να το αλλάζεις, ας πούμε, αντί αυτόματο να είναι rocket test, περισσότερο χρόνο, πιο γρήγορο reload. Και για όλα killstreak υπάρχουν αυτές οι επιλογές, ας πούμε, τα συνήθως που τρέχω εγώ, συνήθως, αν παίζω ειδικά με το sniper, είναι UAV support plus threat detection, που δείχνει μέσα από το τοίχο και αν πεθανίσκω συνήθως είναι πόντι, και μπορεί μερικές φορές να βάλω κανένα care package support ή sentry gun support. Αυτά είναι συνήθως αυτά που προτιμώ εγώ, αλλά χθες αποφάσισα πως θα δοκιμάσω, θα πάρω ψηλά killstreaks. Δεν μ' αρέσει να παίρνω ψηλά killstreaks λόγω του ότι αγχώνομαι και μετά δεν ταράσω, είμαι έναν τόπο ας πούμε και δεν μ' αρέσει αυτό. Yeah, για το DNA bomb με ρωτάτε, δεν ξέρω πότε θα δούμε και αν θα δούμε. Θα δούμε κάποτε. Στο μέλλον. Ξεμάγκωσε Άξελ. Anyway, τα παράπονα μου για τα killstreak, δεν είναι παράπονο, είναι βασικά είναι καλό αυτό, αλλά και από την άλλη είναι κάπως είμαι καθυστερή με τόσο μερικές φορές, ότι είναι δύσκολο να τα φέρεις. Φέρνει το Paladin, το σκέτο χωρίς upgrade, θέλει 11 kills ή αν παίζεις objective είναι 1100 πόντους και το φέρνει, εντάξει, και είναι μαλακία χωρίς κανένα upgrade, χωρίς τίποτε, είναι σκέτη βλακία το Paladin. Όλα τα killstreaks σχεδόν είναι βλακία χωρίς να το κάνεις upgrade. Ωραία, το κάνεις upgrade και τι γίνεται? Το Paladin για να γίνει ωραίο θέλει τουλάχιστον 500 με 600 πόντους έξτρα από πάνω για να μπορείς να κάνεις κάτι. So, να το σκεφτείτε, είναι 16 με 17 kills, killstreak, Advanced Warfare φίλε μου, να που πεθανίσκεις που πίσω κάθε λίγο. Wow φίλε μου, αυτό είναι λίγο, λιγάκι, ξέρεις, μικρούτσικο, πολύ λίγο, δύσκολο. Διότι σε αυτό το παιχνίδι πιθανίσκεις τόσο γρήγορα και απλώς δεν προγραμμίζεις να καταλάβεις τι γίνεται. Γι' αυτό και εγώ ας πούμε τρέχω UAV support τις περισσότερες φορές. Γιατί δεν χρησιμοποιώ τα άλλα δύο killstreak και είμαι κάπως happy με το μόνο UAV. Μεταξύ το παιχνίδι για host migration, δεν ξέρω μπορεί να το παράσω με το κομμάτι που έχει host migration, αλλά το κόψα. So, θα ήταν καλό αν στο Advanced Force Warfare slash home games slash home, δεν ξέρω το είπα σωστά, αν το είπα λάθος. I don't care, okay. Να το κάνει, όχι, ξέρεις, πιο εύκολα να τα πιάνεις. Να μείνουν εκεί που είναι λογικά, εντάξει, άντε κάνα 50 πόντους, κάνα kill έτσι. Αλλά τα upgrades ή τα killstreak να τα δυναμώσει λιγάκι, να χαίρεσαι όταν τα φέρνεις. Ή τα upgrades να τα χαμηλώσει λίγο ας πούμε, κατάλαβες. Διότι φέρνεις το killstreak πρώτο, μαλακία χωρίς το upgrade και απλώς δεν αξίζει να το φέρεις, κατάλαβες, φέρνεις το,
Είναι πιο νεφέρα. Μα να μπουν τούτοι μαλακία ρε φίλε, αφού δεν κάνει τίποτε, πρέπει να το κάνουν. Εντάξει, είναι άποψή μου φυσικά, πρέπει να τα κάνουν κάπως να είναι πιο ενδιαφέρον να φέρεις τα Killsex Square. Black Ops 2, Modern Warfare 2, AC-130, Loadster, Dogs. Μιλάμε για καταπληκτικά killstreak και ήταν πιο εύκολο να τα φέρεις εκεί, αν αλήθεια λέγεται, παρά αυτά που είναι σκάλα στο Advanced Warfare. So, αυτή ήταν η άποψή μου. Αφήστε comment αν την άποψή σας και το ποιο είναι το αγαπημένο σας σε εσάς το killstreak ή με τι upgrade τα προτιμάτε. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ένα απλό commentary, γι' αυτό απλώς δεν μπορώ να ανεβάσω. Να ετοιμάσω live commentary. Αλλά πειράψω το gameplay όμως. So, ελπίζω σας όπως πάντα. Ευχαριστώ για τα like σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ναι, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στην κοινωνική channel. Check, τα λέμε τα βίντεο. Bye!